Ναι, ναι, ναι. Thank you.
Περάσει μπάλα, ρε! Thank you.
Πάει! Πάει! Εγώ κύριε μαλάκα ο άνθρωπος. Σε κατέφτει. Όπου μαλάκα. Κάνουμε ένα χώρο για την ομάδα τώρα εκεί. Έχει πολύ καλό κόσμο. Το που δεν βλέπει πάντα. Να πάει! Γκολ! Πάσα κάτω. Γιώργο, κάτσε έξω, Γιώργο! Αριστερό, Άκη! Λύσα! Λύσα, Λύσα! Μπράβο! Να πάει! Ποια πούμα. Ποια. Λαμπρό. Λαμπρό. Όχι ρε Κάγκελε. Θα πανηγυρίσω ρε Μπράβο Πόντι, μπράβο. Πάμε εκεί, πάμε εκεί. Θα σας αφήσω να πούμε σε ζητήρια. Γιατί έξω ρε. Στέρνω τι μωρέ. Κόκκινη! Δεν έχω πει. Κόκκινη! Πάντα φώτικα! Πάντα! Μιλιά ότι πάντα ρε μαλακά. Έλα λίγο ήταν. Μπράβο Νικολάκη! Αυτή όλη πλέον.
Τσιάλιος Ευάγγελος προπονητής Πασπιγουλού. Σήμερα ήταν ένα σκληρό παιχνίδι με δύο πολύ καλές ομάδες. Προσπαθήσαμε να παίξουμε την μπάλα κάτω. Να το ευχαριστηθούν τα παιδιά, πιστεύω το καταφέραμε. Αν και με κάποιες ελλείψεις, θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε στις συνθήκες του αγώνα. Θεωρούμε ότι το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα υπάρχουν εκπλήξεις από πολλές ομάδες. Η συμμετοχή μέχρι τώρα των παιχτών μου στις προπονήσεις είναι εξαιρετικές και αυτό σήμερα μας βγήκε λόγω ότι είχαμε κάποιες απουσίες οι οποίες δεν φάνηκαν. Ανταποκρίνουν πλήρως τα παιδιά που τους αντικατέστησαν. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, να είμαστε δυνατοί, υγιείς, πάνω απ' όλα και αγαπημένοι. Το τονίζω ότι πρέπει να είμαστε αγαπημένοι. Είμαστε μια οικογένεια μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε έτσι. Θεωρώ ότι κάποιες προσθήκες ίσως μας χρειαστούν στο ρόστερ. Τώρα θα εξαρτηθεί και από τραυματισμούς. Υπάρχουν παιδιά που ξεκινάνε μαθήματα, είναι άλλα πράγματα που ίσως μας οδηγήσουν στο να κάνουμε κάποιες προσθήκες. Μέχρι τώρα με το υπάρχον υλικό είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Θα δείξει συνέχεια γιατί όπως είπα το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και χρειαζόμαστε πολλούς παίχτες. Και υγεία πάνω απ' όλα. Έχουμε κάποιους στόχους. Οι στόχοι της ομάδας μας είναι να είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο μια οικογένεια αγαπημένοι όλοι και να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο. Να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, να έρχεται ο κόσμος αυτοί που μας παρακολουθούν και να χαίρονται την ομάδα. Να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο, κάτω την μπάλα και αν μπορεί να είμαστε μέσα στην πεντάδα. Αυτή είναι η στόχη. Και πάνω απ' όλα η υγεία. Θα το κρατήσω εγώ. Όχι. Κώστας Κίτσιος, γενικός του δροσοχωρίου. Να πω ότι ήταν ένα καλό μάτς σήμερα. Η διαιτησία δεν ήταν τόσο καλή. Ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Νομίζω ότι το ίδιο έχουν και η αντίπολη ομάδα, που ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα στις πηγές Λούρου. Έχουμε κάποιες προσθήκες. Θα έχουμε δύο προσθήκες νέων ποδοσφαιριστών που γίνονται Δευτέρα. Ψυχολογία της ομάδας τώρα μπορούμε, προσπαθούμε να μπούμε στο κλίμα γιατί έχουμε αλλάξει δύο προπονητές. Σιγά σιγά μπαίνουμε, νομίζω ότι θα είμαστε και καλύτεροι. Και η ψυχολογία και τα παιδιά θα πάρουν τον καινούργιο προπονητή, τον κύριο Παπαβασιλείου, θα είναι πιο καλύτερα. Νίκος. Ο Νόβας Νίκος, παίκτης πηγών Λούρου. Πάμε. Ναι, σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε πάση στη θυσία την νίκη. Είχαμε μείνει λίγο πίσω στο βαθμολογικό πίνακα και έπρεπε σήμερα να κερδίσουμε που όπως και έγινε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου. Ήταν πολύ καλή σήμερα και γενικό σύνολο ήμασταν πολύ καλοί. Πού θέλετε να πει στους συμπαίκτες μου και στους οπαδούς που έρχονται κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχαν φάσεις όμως, ούτε από τη μία ομάδα, ούτε από την άλλη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε να κρατήσουμε το σκορ. Γιατί ήταν όπως ξέρουμε και το Δροσοχώρι είναι πολύ καλή ομάδα. Έχουν ψηλούς παίκτες, όπως και έγινε, κάνανε μεγάλες μπαλιές μέσα. Κλειστήκαμε λίγο πίσω και κοιτάγαμε να βγούμε στις αντιπιθέσεις. Ναι. Μέσα ρε Βασίλη! Πάρε βάθος ένας, πάρε βάθος ένας! Και πολύ πάλι και δεν χρειάζεται αυτό. Λόγω πρεβάει, τι εννοώ. Λόγω πρεβάει, τι εννοώ.
Μόνο εκεί είναι καλός.